Ένα τέταρτο του αιώνα πέρασε από το μεγάλο πετρελαϊκό ατύχημα του Έξον Valdez στην Αλάσκα, που προκάλεσε τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, διαλύοντα την οικονομία τη περιοχή. Σχεδόν 30 χρόνια μετά, η περιοχή πασχίζει να βρει τι ισορροπίε τη, χωρί το περιβάλλον να έχει ακόμη αποκατασταθεί. 25 χρόνια μετά, το πετρελαϊκό ατύχημα που προκάλεσε το Έξον Βαλτέ στην Αλάσκα, όταν προσέκρουσε σε ύφαλο διαραίοντα 53 εκατομμύρια γαλόνια αργού πετρελαίου, η περιοχή ακόμη δεν έχει ανακάμψει περιβαλλοντικά. Μέσα σε λίγε μόνο ώρε μετά την προσάραξή του, στι 24 Μαρτίου του 1989, 11 εκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου διέρευσαν στη θάλασσα, καταστρέφοντα τη θαλάσσια ζωή σε μήκο ακτή 1.300 μιλίων. Χιλιάδε ζώα θανατώθηκαν ακαριέα, ενώ όσα έζησαν υπέστησαν σοβαρέ μεταλλάξει. Η Απλώθηκε γρήγορα και στι ακτέ, παρά την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν οι δίτε προκειμένου να περιορίσουν τη ρήπανση. Ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα, η ευρύτερη περιοχή ακόμη προσπαθεί να ανακτήσει τι περιβαλλοντικέ ισορροπίε. Όταν φτάσαμε στη θαλάσσια περιοχή, το λιμενικό μα ζήτησε να τοποθετήσουμε απορροφητικά υλικά για να περιορίσουμε τη ρήπανση. Τότε κανεί δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το πλοίο ήταν έτοιμο να σπάσει στα δύο. Παραλίγο να συμβεί αυτό. Οι ψαράδε είδαν τη ζωή του να αλλάζει. Μέσα σε ένα βράδυ έχασαν τη δουλειά του και παρά τι διαβεβαιώσει τη εταιρεία ότι θα απορριπάνει την περιοχή, δεν προχώρησαν σε καμία διορθωτική κίνηση. Η περιοχή του Βαλτέζ ήταν διάσημη για το ροσολομό. Ο Μπέρνι Κάλμπερτσον είδε εκείνη τη χρονιά μετά το ατύχημα την τιμή του σολομού να πέφτει από τα 80 cents στα 8. Το ίδιο και το ψάριμα τη Ρέγκα. Έπεσε από του 120 μετρικού τόνου στου 30. Ο κόσμο δεν ήθελε να καταναλώσει ψάρι από μια περιοχή με τόσο βαριά ρήπανση. Έτσι, οι ψαράδες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν δουλειά αλλού προκειμένου να επιβιώσουν. There's resentment, sure. uh... Φυσικά και είμαστε δυσαρεστημένοι, αλλά η δυσαρέσκεια δεν αλλάζει τα πράγματα. Κάτι έπρεπε να κάνουμε. Η έξον δεσμεύτηκε ότι θα τα διορθώσει όλα, αλλά έλεγε ψέματα. Πλήρωσαν κάποιους προκειμένου να περάσει στον κόσμο η προπαγάνδα του, αλλά ήταν όλα ψέματα. Όσοι τα πίστεψαν υπέφεραν πολύ στη συνέχεια. <laughs> Οι πρώτε αποζημιώσει ήρθαν μετά από 6-7 χρόνια. Αρκετοί ψαράδε όμω είχαν ήδη εξουδωθεί. Είχαν χάσει τα καίκια του, ακόμη και τα σπίτια του. Σήμερα σιγά σιγά ξεκίνησε και πάλι το ψάρεμα τη γαρίδα στην περιοχή. Μετά το ατύχημα, αυστηροποιήθηκε και ο κανονισμό ελέγχου. Τα δεξαμενόπλια συνοδεύονταν από σκάφη του λιμενικού κατά τη διάρκεια τη πλεύση του στον κόλπο τη Αλάσκα, ενώ επιβαλόταν η παρακολούθηση από τα ραντάρ. Ωστόσο, με το πέρασμα των χρόνων, σύμφωνα με μαρτυρίε, τα μέτρα ελέγχου άρχισαν και πάλι να χαλαρώνουν και παρακολουθούνται πλέον μόνο για τα πρώτα 7 μίλια Tato e mani.